Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία αναμένεται να περιγράψει τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε κρίσιμους τομείς με στόχο την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως το καλάθι παροχών θα είναι ζυγισμένο με το βλέμμα στα δημοσιονομικά περιθώρια την ώρα που η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά για την κυβερνητική πολιτική. Καλάθι 36 μέτρων, με έμφαση στο ζήτημα της στέγης αλλά και στην οικονομική ενίσχυση ειδικών ομάδων που χρειάζονται στήριξη, αναμένεται να παρουσιάσει αύριο ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ετήσια ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Όπως τονίζουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι παροχές είναι αυστηρά ζυγισμένες με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια. Χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις συγκεκριμένων ομάδων. Δεν μπορούν να υπάρξουν γενικευμένες παροχές παλαιού τύπου, οι οποίες προφανώς γαργαλάνε έτσι δημοσιογραφικά τα μίντια, αλλά είναι εκτός δημοσιονομικής λογικής. Οι παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα έχουν μακροπρόθεσμο αποτύπωμα με ορίζοντα το 2027, όταν και ολοκληρώνεται η κυβερνητική θητεία, και θα κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος εστιάζει στο δημογραφικό, με μέτρα για νέους και οικογένειες, όπως η μείωση των εργοδοτικών εισφορών, νέα αρχιτεκτονική στο επίδομα ανεργίας και το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 για να αποκτήσουν πρώτη κατοικία 30.000 ζευγάρια. Με την κυβέρνηση να ρίχνει το βάρος στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ζήτημα το οποίο παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είμαστε πρώτη σε όλη την Ευρώπη, πάνω από το 40% των δαπανών για ενίκιο πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ένας λαός με πολύ χαμηλούς μισθούς, διότι οι μισθοί λόγω του πληθωρισμού ανεβαίνουν μόνο ονομαστικά. Ο δεύτερος άξονας των εξαγγελιών θα αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους θα προβλέπεται η κατάργηση του τέλους επιτεδεύματος και ένα μικρό lifting στα τεκμήρια φορολόγησης των επαγγελματιών με διορθώσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το πρώτο που περιμένουμε είναι η ανακοίνωση κάποιων πολιτικών που θα έρθουν να ενισχύσουν την προσπάθεια, έτσι ώστε οι πολίτες μέρα με τη μέρα να βελτιώνουν τη ζωή τους και να θωρακίζονται με όπλα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Είμαστε πρώτοι στην ανεργία των νέων στην Ευρώπη. Είμαστε πρώτοι στην ανεργία γυναικών στην Ευρώπη. Δίνουμε το 40% του εισοδήματός μας για ενίκιο. Πληρώνουμε πολύ υψηλό ρεύμα. Το σούπερ μάρκετ τσακίζει καθημερινά το μέσο πολίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, το καλάθι της ΔΕΘ περιλαμβάνει μέτρα για τους συνταξιούχους με τις μόνιμες αυξήσεις από 2 έως 2,5% από την επόμενη χρονιά, με επίδομα προσωπικής διαφοράς σε όσους δεν δουν αυξήσεις και επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης στα Χριστούγεννα για χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι οργανωμένος αγώνας παντού. Ο κόσμος πλέον έχει αποφασίσει να διεκδικήσει ένα σημαντικό του κομμάτι εδώ και τώρα αυτά που του ανήκουν. Για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής αύξησης των ενοικίων έχει κλειδώσει και η απαλλαγή φόρου στο εισόδημα από ενίκια για μια τριετία και νέα αντικίνητρα στο Airbnb. Σε κλειό διαδηλώσεων βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Το χορό των κινητοποιήσεων άνοιξαν σήμερα οι υγειονομικοί, ζητώντας μαζικές προσλήψεις στο ΕΣΥ και αυξήσεις μισθών λίγες ώρες μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις σημειώθηκε όταν η πορεία θέλησε να περάσει από το Βελίδιο. Θα είναι δυνατόν, οι υγειονομικοί προσπαθούν να περάσουν το φραγμό της αστυνομίας. Επικρατεί ένταση. Έρχονται αντιμέτωποι με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Καταγγέλνουν ότι χτυπήθηκαν. Όταν σας ζητάει το τομέα, εμείς σας περιποιούμαστε. Έτσι, συνήθισε τα βράδια και τις αρχίες. Και σου μου κλωτάει τα πόδια. Η πορεία που άνοιξε το χορό των κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ ξεκίνησε από το Ιπποκράτειο. Με μαύρα μπαλόνια και τύμπανο, εκατοντάδες υγειονομικοί ενώνουν τις φωνές τους στη Θεσσαλονίκη και στέλνουν το μήνυμα ότι διεκδικούν χρηματοδότηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μαζικές προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία. Θέλησαν να περάσουν από το Βελίδιο για να αφήσουν ένα πανό, αλλά η αστυνομία τους το απαγόρευσε. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, θέλουμε να περπατήσουμε χωρίς επεισόδια στον δρόμο. Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε επεισόδια. Το ξέρουμε, αλλά δεν γίνεται. Συναντήσαμε εδώ ένα τείχος από αστυνομικούς και μία άρνηση να πάμε ως ελεύθεροι άνθρωποι, ειρηνικά, εντελώς ειρηνικά, την πορεία μας. Στη διαμαρτυρία παίρνουν μέρος εργαζόμενοι στα νοσοκομεία από όλη τη χώρα. Ήρθαν από την Αθήνα, ακόμη και από την Πάτρα, για να ζητήσουν προσλήψεις και αυξήσεις μισθών. Καθώς, όπως λένε, η υποστελέχωση του ΕΣΥ είναι δραματική. Δεν αντέχουμε άλλο.
να υπάρχουν δύο νοσηλεύτριες σε παθολογικές κλινικές και σε άλλες κλινικές να νοσηλεύουν 35 και 40 ασθενείς. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κίνητρα για τους γιατρούς που ενισχύουν το ΕΣΥ σε προβληματικές και άγονες περιοχές, με μπόνους που αυξάνει τον ετήσιο μισθό τους από 2.400 έως 7.200 ευρώ μεικτά, ανάλογα με την ειδικότητα και την περιοχή. Έχω πει πολλές φορές και δεν θα κουραστώ να το λέω ότι η στήριξη του ΕΣΥ είναι για μας πρώτη προτεραιότητα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε παθογένειες χρόνων. Όμως δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε για ένα καλύτερο ΕΣΥ αντάξιο των προσδοκιών όλων των πολιτών. Εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ η κοινή μας υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τα κίνητρα για τις άγονες περιοχές, ώστε να μπορούμε να προσελκύσουμε στις προσκλήσεις που θα βγάλουμε αμέσως περισσότερους γιατρούς και περισσότερους νοσηλευτές και στα περιφερειακά νοσοκομεία. Για τους μισθούς των υγειονομικών, για να μπορέσουμε να έχουμε τη στελέχωση στο ΕΣΥ που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αν θέλουν να δώσουν κίνητρα στους γιατρούς, πρέπει πραγματικά να διπλασιάσουν τις απολαβές τους. Η πορεία πέρασε από το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για να καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου προκλήθηκε μικροένταση, ενώ τελικά αντιπροσωπεία των υγειονομικών συναντήθηκε με τον Υπουργό. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.